θα μας πείτε λίγο τι σας οδήγησε στην επιλογή. Αμίλητος και παγωμένος πήρε το δρόμο για τη φυλακή το μεσημέρι ο 54χρονος άστεγος, ο οποίος ομολόγησε τις δύο ληστείες που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο, αποδίδοντας την ενέργειά του στην πείνα και την απελπισία. Η ενεργεία. 11 χρόνια είναι άνεργος. Από όταν κατέβηκε από τη Δανία, που είχε μια ιστορία στη Δανία, δούλευε εκεί. Είναι τελειόφυτος ανωτάτη τουριστικών επαγγελμάτων. Ξέρει 4 γλώσσες με δίπλωμα. Και λόγω ανεργίας 11 χρόνια τώρα που κατέβηκε από τη Δανία, τραβάει, άμα δείτε δηλαδή εκεί που μένει, είναι ένα χάλασμα. Ενώπιον του ανακριτή αποδέχτηκε για μία ακόμη φορά τις συνέπειες των πράξεών του. Ό,τι και να είναι κανείς, ό,τι και να έχει, εντάξει, ως ένα βαθμό ο άνθρωπος ήταν, είχε φτάσει σε σημείο εξαθλίωσης, αλλά τώρα να πάει και να ληστέψει μαγαζί αυτό. Όση ώρα παρέμεινε στους διαδρόμους του δικαστικού μεγάρου, στο πλευρό του βρέθηκαν ο αδελφός του και ένας φίλος του που μίλησαν συγκινημένοι στην Κρήτη TV για το προσωπικό δράμα του 54χρονου, ο οποίος ήταν μετανάστης και επέστρεψε στην Κρήτη τα χρόνια της κρίσης. Τελευταία είχε καμιά βιοτεχνία και έφτιαχνε μαχαίρια και τέτοια, δεν πήγαινε όμως καλά. Και στην απελπισία τα πάνω που έκανε αυτό που έκανε. Τι να πω, δρόμο έμενε, ναι. Σύς ένα παράπηγμα, σε ένα χάλασμα έμενε. Όταν όπως έβρεχε, ήταν ξαπλωμένος και βρεχόταν μέσα στα στρώματα. Απασχολήθηκε στον τουριστικό κλάδο, προσπάθησε να ανοίξει μια δική του μικρή επιχείρηση, όμως η κατηφόρα, όπως αποδείχτηκε, δεν είχε γυρισμό. Ερχόταν σπίτι, έκανε ένα μπάνιο, έτρωε. Μέχρι πού? Ποιος? Άμα πήρες 600 ευρώ το μήνα, μπορείς να ζεις. Έφτασε στην έσχατη εξαθλίωση ζώντας το δρόμο νηστικός, αφού κανείς από τους ελάχιστους συγγενείς που έχει δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Δεν ξέρω το παιδί καθόλου, αλλά ας ζητούσε βοήθεια. Γιατί φόβησε ο κόσμο. Ας τα ζήταγε, τουλάχιστον να του δώσουν κάτι. Όλοι κάτι δίνουμε, αλλά όχι έτσι, εντάξει. Δυστυχώς, παιδιά. Και αυτά συμβαίνουν. Το τελευταίο διάστημα άστεγος πλέον κοιμόταν τα βράδια μαζί με τα δύο σκυλιά του, που αρνήθηκε να αποχωριστεί για να φιλοξενηθεί στο κέντρο αστέγων σε ένα παράπηγμα πολύ κοντά στο δεύτερο σούπερ μάρκετ, στο οποίο μπήκε με σκοπό τη ληστεία την Παρασκευή. Ο αδελφός του, βιοπαλαιστής και ο ίδιος, όπως εξηγεί στην Κρήτη TV, αδυνατούσε να τον στηρίξει. Είναι πολύ καλό παιδί, φιλότιμος. Δηλαδή εχθές του έδινα λεφτά και δεν τα έπαιρνε, γιατί ξέρω ότι δεν έχω κι εγώ. Εσύ του έδινα λεφτά, μου τα έδωσε ο γιος μου, ο μικρός. Μου λέει δώστα του θύγω. Και δεν τα έπαιρνε. Είναι και περήφανος. 4 μέρες νηστικός, τελώνει το μυαλό, ε. Ναι, είναι η περηφάνεια του. Για να μας πείτε λίγο τι σας οδήγησε σε αυτή την επιλογή. Ο 54χρονος σήμερα στην απολογία του δεν αρνήθηκε τις πράξεις του και λίγο αργότερα οδηγήθηκε και πάλι στα κρατητήρια, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής διέταξαν να προφυλακιστεί. Είναι ένα πρόβλημα των ημερών μας, δυστυχώς. Η περιθωριοποίηση ανθρώπων ολόκληρων τμήματων του πληθυσμού είναι δυστυχώς φαινόμενο.